Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. Η ανασκαφή, η οποία είναι στην όχθη του χάβου, του ρέματος εδώ πέρα που κατεβαίνει και την οποία διευθύνει για λογαριασμό μου ο καθηγητής Μαγκίδης. Χάρηκα πολύ που σας είδα, κύριε Μαγκίδη. Βλέπω εδώ οργασμός δουλειάς. Ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια με τον κύριο καθηγητή σε αυτό το σημείο και όταν ξεκινήσαμε είχαμε μόνο κάποιες δορυφορικές φωτογραφίες στα τέλη της άνοιξης, ότι από κάτω έχει τείχο. Είναι ναι, πιο ξερό και τα λοιπά. Μετά φέραμε μηχανήματα γεωσκόπησης. Το ένα λέγεται ραντάρι πεδάφους και το άλλο είναι το γεωμαγνητόμετρο και τα οποία μέχρι σε βάθος 2,5 μέτρων αποκαλύπτουν τείχους και έτσι αυτή τη στιγμή μετά από 7 χρόνια γεωσκοπικής έρευνας έχουμε όλο το χάρτη της κάτω πόλης. Έχουμε 30 προπτυχιακούς φοιτητές από Ευρώπη και από Αμερική, 15 μεταπτυχιακούς από Ελλάδα, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, 20 αρχαιολόγους, κυρίως Έλληνες, που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, αλλά και Αμερικανούς και Ευρωπαίους, και 15 εργάτες. Είμαστε δηλαδή 80-85 άτομα. Η διαστρωμάτωση του χώρου εδώ, γιατί όπως βλέπετε υπάρχουν κάποια ερείπια που είναι πολύ ψηλά, αυτά είναι τα ελληνιστικά και σώζονται περίπου σε στρώση, μία στρώση τείχων και τα δάπεδα, τίποτα περισσότερο. Εκεί έχουμε κατέβει πιο χαμηλά. Ελάτε μαζί. Εδώ κατεβήκαμε στα μυκηναϊκά στρώματα, τα οποία σώζονται περίπου σε βάθος 2 μέτρων. Έχουμε βρει αυτόν τον μυκηναϊκό τοίχο και εδώ αρχίζουμε να αποκαλύπτουμε και κάτι άλλο που ελπίζουμε ότι δεν είναι μόνο πεσμένα, αλλά μπορεί να είναι κάποιο λιθολόγημα από τεράστιες πέτρες που να έχει σχέση ή με το τοίχος ή με κάποια ράμπα. Γιατί κρυσάρεται το χώμα? Ό,τι δεν μπορούμε να βρούμε μέσα με το μάτι, γυμνό μάτι, βρίσκεται μέσα από το κόσκινο. Και όλα τα χώματα κοσκινίζονται πριν πεταχτούν. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι το λεγόμενο flotation, η επίπλευση. Αγοράσαμε αυτό το μηχάνημα που λέγεται Flotec από τις ΗΠΑ και το φέραμε εδώ. Και σε αυτό βάζουμε επιλεγμένα χώματα από επιλεγμένα στρώματα. Πάμε να το δούμε. Βέβαια. Τι γίνεται, παιδιά? How are you doing? How are you? Μιλάει και ελληνικά. Είναι φοιτήτριά μου από το Dickinson. Εδώ βάζουμε το χώμα από επιλεγμένα στρώματα και γίνεται επίπλευση με τη βοήθεια του αέρα. Αναμοχλεύεται το χώμα και ό,τι είναι ελαφρύ επιπλέει, ό,τι είναι βαρύ κατακάθεται. Και έχουμε βρει έτσι τη δίαιτά τους. Έχουμε βρει σίκα, σιτάρι, κριθάρι, πιπούτσια από ελιές, μικρά κόκαλα από διάφορα ζώα. Ό,τι δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε εκεί, ανοιχνεύεται εδώ. Από εδώ να φανταστείτε, βρήκαμε κομμάτια σίκου που χρονολογούνται στο 1200 π.Χ. Αυτό το μηχάνημα εκεί τι είναι? Πάμε να το δούμε από κοντά. Αυτό έχει συγκεκριμένο ύψος, το οποίο το μηχάνημα το γνωρίζει. Μόλις σταθεί κάθετα πάνω, το μηχάνημα στέλνει μια ακτίνα, η ακτίνα αντανακλά και γυρίζει πίσω. Οπότε, το μηχάνημα αυτό γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται στον κόσμο. Δηλαδή, elevation, το υψόμετρο και τις γεωγραφικές τεταγμένες. Όλες. Μετράει την απόσταση και το βάθος του σημείου και βγάζει ακριβώς που βρίσκεται το σημείο αυτό. Λοιπόν, να συγχαρώ για την οργάνωση. Να σας ευχηθώ καλό κουράγιο και να σας ευχηθώ και καλή τύχη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Διότι η τύχη είναι απαραίτητη. Απαραίτητη.